πολλά παιδιά δεν κοιμούνται χωρίς φαγητό. Αν έχουν κάτι να φάνε το μεσημεριανό, δεν έχουμε κάτι να φάνε το βραδινό. Κρέας. Κρέας, oh. Κρέας να σου πω ότι στην Ουγκάντα ακόμα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι. Που τρώνε μόνο κρέας στις μεγάλες γιορτές. Πήγα στην εκκλησία το πρωί και μου φώναζε ένα άνθρωπο, ήταν σαν μέξ και είχε πιστόλι. Από τότε δεν είχα βρει ένα πρόβλημα. Είχε πιστόλι? Ναι. Σου έβγαλε πιστόλι? Έβγαλε πιστόλι και έβαλε το σφαίρα από κάτω. Σου λείπουν οι γονείς σου? Μου λείπει περισσότερα το πατέρα μου γιατί δεν τον γνώρισα. Δεν έχω μάθει πω τι σημαίνει το λέξη πατέρα. Περισσότερο Ελλήνα ή από Αλβανία? Μισό-μισό. Μισό-μισό. Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα. Ανάμεικτα, ναι. Στην Αλβανία πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, εσένα προσωπικά πώς αντιμετωπίζουν? Το ελληνάκι της Αλβανίας. Έχεις περισσότερους Βούλγαρους ή Έλληνες φίλους? Εδώ είναι θέμα. Δεν έχουμε ούτε Βούλγαρους ούτε Έλληνες φίλους. Όταν είσαι στο εξωτερικό, για να το πεις σε κάποιος τι είναι φίλος, είναι πολύ δύσκολο. Όταν πηγαίνω στην Αλβανία, μου λένε Ελληνίδα. Εδώ στην Ελλάδα, μου λένε Αλβανίδα. Νομίζω ότι αισθάνομαι και τα δύο. Αυτό το που λένε ότι περπατάς στα σύνορα ισχύει. Τα περπατάς. Πηγαίνεις με τα πόδια. Δεν έχει κάποιο μέσο γιατί προφανώς θα πρέπει να περάσεις τα σύνορα με χαρτιά. Όταν δεν έχεις χαρτιά, είσαι υποχρεωμένος να το περπατήσεις, κάνεις το σταυρό σου και από εκεί και πέρα τσιφωτίζει ο Θεός. Αν συνεχίζαμε να ζούσαμε εκεί πέρα, ο μισθός έπεφτε συνέχεια και δεν θα μπορούσε ούτε ο πατέρας μου ούτε η μάνα μου να με στηρίζουν με ένα οικονομικό, με μια οικονομική βοήθεια. Και δεν θα μπορούσαμε να ζούμε μαζί. Ούτε δεν θα είχαμε σπίτι, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάει σε κάποιο ίδρυμα, που λες? Ναι, το πιστεύω.